Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, παραμένουμε εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Ηλίου από την, στην προπόνηση του Ιάσωνα, Ιάσωνα Ηλίου. Λοιπόν, μετά τον προπονητή Βαγγέλη Γιαννόπουλο, σειρά έχει ο αρχηγός της ομάδας, ο Θόδωρος Ριζάς. Θόδωρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία. Όλα τα προβλήματα που υπάρχουν με τον κορονοϊό εύχομαι να αντιμετωπιστούν γρήγορα και να ανταπεξέλθουν πάλι στους όρους που είχαμε και πριν στην αγωνιστική δράση. Λοιπόν, Θόδωρε, δεν ξέρω, το πρωτάθλημα έληξε πρόωρα. Η πορεία του Ιάσωνα δεν ήταν αναμενόμενη. Πώς κρίνεις την πορεία της ομάδος μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Υπήρξαν πολλά προβλήματα. Υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί που μας αφήσανε πίσω αγωνιστικά. Προσπάθησαμε να ανταπεξέλθουμε όσο καλύτερα γίνεται όσα άτομα ήμασταν και δυστυχώς δεν ανταπεξέλθαμε σε αυτό που περίμενε ο coach και η διοίκηση. Ωραία. Έγινε η αναδιάρθρωση, παρέμεινε η ομάδα στην Α κατηγορία. Ποιος είναι ο στόχος τώρα στο καινούριο πρωτάθλημα της ΑΕΠΣΑ? Στόχος είναι να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Έχουμε ξεκινήσει προετοιμασία από πολύ νωρίς, από 27 Ιουλίου. Γίνονται προπονήσεις συνεχώς και στόχος είναι να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε και να αποφύγουμε τη ζώνη του υποβασμού όσο νωρίτερα γίνεται. Ωραία. Πώς είναι οι προπονήσεις? Εδώ ήρθαν κάποια καινούρια παιδιά. Πώς είναι το κλίμα? Είσαι ο αρχηγός της ομάδας. Θα ήθελα τη δική σου γνώμη. Προσπαθήσαμε να βάλουμε τα παιδιά όσο πιο γίνεται γρήγορα στο κλίμα της ομάδας, να είναι ένα οικογενειακό κλίμα. Έχουμε κανονίσει διάφορες συναντήσεις έξω από το γήπεδο, καφέδες και διάφορα τέτοια για να έρθουμε πιο κοντά, να τα πούμε μεταξύ μας. Πιστεύω ότι στις προπονήσεις γίνεται πολύ καλή δουλειά. Μαζεύονται πάρα πολλά άτομα, που είναι πολύ θετικό για τις καταστάσεις που βρισκόμαστε αυτή την περίοδο. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε πολύ καλά. Ωραία. Ο Ιάσωνας είναι μια ομάδα που στηρίζεται στα δικά του παιδιά, σε νέα παιδιά. Έχει πολύ καλή ακαδημία. Υπάρχουν ταλέντα στον Ιάσωνα? Προφανώς και υπάρχουν. Άμα δείτε και όλα στην προπόνηση, είναι πολλά νεαρά παιδιά. Αυτό είναι πολύ θετικό για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Να κάνει ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα του. Από πολύ μικρή ηλικία να παίξει στην Α Αθήνας και αφού του δίνεται αυτή η δυνατότητα, όπως είναι ο Ιάσωνας, να παίξει και να φτάσει όπιο ψηλά γίνεται. Ωραία. Είναι ο τρίτος σου χρόνος τώρα στην ομάδα. Είσαι ευχαριστημένος από τη συνεργασία σου με την ομάδα, με τη διοίκηση? Η διοίκηση είναι κοντά στους παίκτες? Είναι κοντά η διοίκηση. Παντού υπάρχουν προβλήματα και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά, αλλά ευτυχώς λύνονται πολύ γρήγορα και γι' αυτό επέλεξα να μείνω και αυτό το χρόνο στον Ιάσωνα και πιστεύω και η διοίκηση θα είναι κοντά στους παίκτες και οι παίκτες θα είναι ένα με τη διοίκηση, θεωρώ, και τα καινούργια παιδιά. Ωραία. Προπονητή, έχεις ένα νεαρό. Δεν πρέπει να έχετε και μεγάλη διαφορά στην ηλικία, αν δεν κάνω λάθος. Έξι χρόνια έχουμε διαφορά με τον coach, ναι. Πώς είναι ο coach, πώς είναι η συνεργασία σας? Είναι ο δεύτερος χρόνος που συνεργάζομαι με τον coach. Είναι πολύ σοφός και αυτά που λέει είναι του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Και πιστεύω ότι αν τα ακούσουμε και τηρήσουμε τις οδηγίες που λέει, πιστεύω ότι θα μάθουμε μέσα από αυτό και θα πάμε πολύ ψηλά όλοι σαν παίκτες. Ωραία. Γιατί κάποιος, το ρωτάω σε όλους, να παρακολουθήσει την ομάδα τον Ιάσωνα στο καινούριο πρωτάθλημα, είτε έρχοντας στο γήπεδο αν το επιτραπεί, είτε μέσω του διαδικτύου? Αρχικά αγωνίζονται πολλά νεαρά παιδιά. Φάνηκε και στις δύο χρονιές που είμαι στον Ιάσωνα, στην 11 υπάρχουν πολλοί νεαρά παιδιά, κάτω από 20 χρονών. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα κίνητρο να παρακολουθείς κάποιος τον Ιάσωνα. Και επίσης ένα άλλο μεγάλο κίνητρο είναι το ποδόσφαιρο που θα παίξει ο Ιάσωνας, που είναι ένα σύγχρονο ποδόσφαιρο, που πιστεύω αξίζει να το παρακολουθήσουν πάρα πολύ. Ωραία. Ποια είναι η μεγαλύτερη φίρμα στην ομάδα? Φίρμες δεν έχουμε. Είμαστε όλοι το ίδιο. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν υπάρχουν εδώ πέρα αυτά. Ο καλύτερος παίκτης? Αυτά δεν είναι δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, αυτό είναι του προπονητή. Εντάξει, όλοι είμαστε στα μάτια μου, είμαστε στη σάξη. Τον κάθε παίκτη ως αρχηγός θα τον αντιμετωπίσω το ίδιο, είτε είναι ο πιο μικρός, όπως ξαναλέω, είτε είναι ο πιο μεγάλος. Και θα προσπαθήσω όλοι να είναι το ίδιο. Αν είχες τη δυνατότητα να επιλέξεις δύο παίκτες να τους πάρεις σε μια δική σου ομάδα, ποιους θα επέλεγες? Δύο. Είναι πολύ μικροί, που είναι πολύ υποσχόμενα παίκτες. Δηλαδή, τώρα εντάξει, δεν θέλω να πω γιατί όλοι, όπως σας είπα, είναι σάξι. Θα έπαιρνα τους πιο μικρούς,
γιατί έχουν μέλλον στο ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι αν ακούσουν και τις οδηγίες που μας δίνει ο προπονητής και ο κάθε προπονητής, πιστεύω ότι θα φτάσουν πολύ ψηλά. Ωραία. Και αν ήσουν δάσκαλος και θέλεις να βάλεις έναν βαθμό από το 1 έως το 10, με άριστα το 10 βέβαια, τι θα έβαζες στον Βαγγέλη Γιαννόπουλο ως αρχηγός της ομάδας? Όπως είπα, όλοι κάναμε λάθη πέρσι, αλλά μ' άρεσε το σκεπτικό του, γι' αυτό επέλεξα να μείνω κιόλας φέτος, ήταν ένας μεγάλος παράγοντας. Πιστεύω επειδή είναι νέος προπονητής θα βάλουν 7 και στο μέλλον μπορεί να γίνει και ψηλότερος. Δηλαδή, με αυτά που μας λέει τη συγκεκριμένη περίοδο και τις συζητήσεις που γίνονται, πιστεύω θα φτάσει πιο ψηλά. Ο βαθμός και στο τέλος χρονιάς πιστεύω θα είναι πιο ψηλός. Ωραία. Ποιος είναι το μεγαλύτερο πειραχτήρι, αυτός που κάνει τις πλάκες? Εγώ. Ξεκάθαρα. Εγώ, γιατί θέλω να εντάξω και τους παλιούς και τους καινούριους για να φτιάξουμε ένα ωραίο κλίμα στην ομάδα και προσπαθώ να το πετύχω σε κάθε προπόνηση λέγοντας αστεία, λέγοντας διάφορα πράγματα. Ποιος την πληρώνει σαν πρώτος, ποιος είναι το θύμα? Πάντα είναι ο αρχηγός όταν γίνεται κάτι, την πληρώνει ο αρχηγός, αλλά εντάξει, εδώ είμαστε όλοι είμαστε το ίδιο, δεν γίνονται πολλά πράγματα, να σου πω αλήθεια. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε καλά, ευτυχώς. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής είμαστε καλά. Ωραία. Θοδωρή, καλή σεζόν, υγεία. Και μακάρι να διεξαχθούν τα πρωταθλήματα. Θα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, Θοδωρή, με τρεις όμιλοι, με πολλές ομάδες, δυνατές, ιστορικές ομάδες. Εύχομαι τα καλύτερα στον Ιάσον. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Εύχομαι και εσάς υγεία και να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλά επίσης.